Έχοντας στο πλευρό του τον Αυστριακό Αντικαγκελάριο και επικεφαλής του ακροδεξιού κόμματος των Ελευθέρων Χάιντς Κρίστιαν Στράχε, ο Ούγγρος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι αποσύρει τη στήριξή του από την υποψηφιότητα του Μάνφρεντ Βέμπερ για την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο Βέμπερ είπε ότι δεν ήθελε να γίνει πρόεδρος με ουγγρικές ψήφους. Ήταν μια απόφαση του κυρίου Βέμπερ. Εμείς οι Ούγγροι οφείλουμε να το αναγνωρίσουμε. Αναζητούμε τον κατάλληλο υποψήφιο. Το Μάρτιο, ερωτηθείς για το τι θα έκανε αν χρειαζόταν τις ψήφους του Φιντές για να εκλεγεί πρόεδρος της Κομισιόν, ο Βέμπερ απάντησε ότι θα υπέβαλε την παρέτησή του διότι δεν θέλει να εκλεγεί με δεξιές αλλά με κεντρώες ψήφους. Εκ των 21 Ούγγρων Ευρωβουλευτών, οι 12 προέρχονται από το Φιντές. Από την αναστολή συμμετοχής του Φιντές στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, ο Όρμπαν δεν έχει συναντηθεί με κανένα μέλος της ευρωπαϊκής πολιτικής του οικογένειας. Εν τούτης, την περασμένη εβδομάδα είχε τέτα-τέτ με τον Ιταλό Υπουργό Εσωτερικών Ματέο Σαλβίνι, αφού ήδη είχε πει πως θα επιδιώξει τη συνεργασία μαζί του.